Σας καλωσορίζω στον όλο εδώ και όσους γνωρίζουμε και όσους δεν έχουμε γνωριστεί ακόμα, αν θα σας γνωρίσετε. Καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η τρίτη παρουσίαση που γίνεται πάνω στο βιβλίο «Εμπειρίες μιας πνευματικής θεραπεύτριας» της κυρίας Κυρκής Κεραμίδα. Βέβαια, μην ανησυχείτε, ακόμα και είναι τρίτη, θα το πάρουμε πολύ καλά. Και με αυτήν την παρουσίαση ολοκληρώνεται την ουσία και αυτή η σειρά των ομάδων, τη συγκεκριμένη. Πρωτού μπούμε όμως λιγάκι στο να δούμε τι είναι η πνευματική θεραπεία, με ποιους τρόπους, πώς γίνεται, τι είναι όλο αυτό το πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Να σας πούμε έτσι δύο λόγια, τι είναι ο Όμιλος που βρίσκεται για τον Όμιλο των Εξυπηρετητών. Τον Όμιλο των Εξυπηρετητών είναι ένα πνευματικό κέντρο, ιδρύθηκε το 1980. Από τον βιώσιμο και ποιητή Δημήτρη Κακαλίδη. Και έτσι λειτουργεί ο Όμιλος 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, δεν κλείνουμε ποτέ. Λοιπόν, είναι εδώ και ασχολείται ο Όμιλος Εξυπηρετητών με τον άνθρωπο. Ασχολείται με τον άνθρωπο και πώς με πάρα πολύ απλούς τρόπους, πρακτικούς, που μπορούν ο καθένας από εμάς να τους εφαρμόσει στην καθημερινότητά του, να ξετυλιχτεί. Θα λέγαμε αυτό που είναι ο καθένας από εμάς στην πραγματικότητα και να απλωθεί στο άπειρο, να ξεπληκτεί η πραγματική μας δυνατότητα να ανακαλύψουμε πραγματικά και τη δύναμη που υπάρχει μέσα μας, την αγάπη που υπάρχει μέσα μας και τη δυνατότητά μας να είμαστε καλά. Η οποία δεν τελειώνει ποτέ, φτάνει στο άπειρο. Γι' αυτό και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα εδώ στον Όμιλο και ομάδες για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να μάθουμε να τον παρατηρούμε, να δούμε έτσι όλα αυτά που σας είπα πριν, να δούμε τελικά. Ο καθένας από εμάς να δει ότι υπάρχουν όντως μέσα του. Ομάδες χαλάρωσης, διαλογισμού για να εμβαθύνουμε στον εαυτό. Και κάνουμε και αυτές τις ομάδες εδώ της Δευτέρας, τις ονομάζουμε Δευτέρες Πολιτισμού. Είναι ομάδες πάνω στην τέχνη, την ποιήση, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την επιστήμη. Είναι η ομάδα αυτή, πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να δούμε πώς μέσα από όλα αυτά τελικά, όλες αυτές τις εκφράσεις του ανθρώπου. Πώς εκφράζεται το ίδιο το πνευματικό πεδίο, η ίδια μας συνοδολογική υπόσταση, να δούμε την ουσία μέσα σε όλα αυτά και να τα συνηθέσουμε και να δούμε και πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Νομίζω ότι πολύ ωραία όλο αυτό που σας είπα εγώ το αποδίδει. Το αποδίδει αυτό το κείμενο που έχει γράψει ο υπεύθυνος του Ομίλου Εξυπηρετητών, ο κ. Ανδρέας Δρίτσας, πνευματικός θεραπευτής. Το οποίο συνδέει ακριβώς όλο αυτό που κάνει ο Όμιλος με την πνευματική θεραπεία. Άρα λοιπόν, ο Όμιλος διδάσκει την πνευματική θεραπεία, για την οποία θα μιλήσουμε και σήμερα. Η οποία πνευματική θεραπεία δεν είναι απλά κάτι που κάνει κανείς μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας για λίγο, είναι μια τεχνική. Είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Πώς μπορούμε δηλαδή να μάθουμε να είμαστε καλά, να έχουμε σωστές σχέσεις με τον εαυτό μας και με τους άλλους, πώς τα ζητήματα και τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Να μπορούμε να φέρνουμε μια ισορροπία και μέσα μας και γύρω μας, να τα διευθετούμε. Πώς μπορούμε να έχουμε μια λειτουργία στην καθημερινότητά μας που να μας κάνει να είμαστε δυναμικοί και ενεργοί και ταυτόχρονα και να ευχαριστιόμαστε και να αγαπάμε τη ζωή και να μπαίνουμε έτσι μόνο μας στο είναι στην. Έτσι λοιπόν, ένας τρόπος ζωής που το μαθαίνουμε απλά, χωρίς δόγματα. Η διδασκαλία του Ομίλου δεν έχει να κάνει ούτε με κάποιο δόγμα συγκεκριμένο, ούτε με θρησκεία, ούτε με οτιδήποτε. Πολλά αυτά είναι καθαρά μια πρακτική φιλοσοφία. Και δίνω έμφαση στο πρακτική, γιατί ακριβώς έχει εφαρμογή στην καθημερινή μας ζωή. Δεχόμαστε λοιπόν όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα, εργαζόμαστε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη και να εμβαθύνουμε όλο και πιο πολύ σε όλους τους τρόπους που εκφράζεται το πνεύμα. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν για τις Δευτέρες του Πολιτισμού που οργανώνουμε εδώ. Εμβαθύνουμε στην επιστήμη, στην τέχνη, στη φιλοσοφία. Σε όλα αυτά τα πεδία γνωρίζουμε τον εαυτό μας και έτσι μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε καλά έτσι στην καθημερινότητά μας κάποια στιγμή. Κομμάτι λοιπόν όλου αυτού, μέρος όλου αυτού, είναι και η πνευματική θεραπεία, σαν ένας τρόπος που επίσης διδάσκεται και ασκείται εδώ στον Όμιλο από την ίδρυσή του, ένας τρόπος θεραπείας για κάθε είδος σωματική ασθένεια και ψυχολογική ασθένεια. Να δούμε λοιπόν τώρα πιο συγκεκριμένα, έτσι, τι είναι η πνευματική θεραπεία. Να πούμε ότι το θεραπευτικό κείμενο του Ομίλου, τα έχουμε δει και σε προηγούμενες ομάδες, κάνω και μια ξανά έτσι
μια περιήλυση, μια αναφορά και πάλι. Λειτουργεί επίσης από την ίδρυση του ομίλου, πραγματοποιεί, εργάζεται σε καθημερινή βάση, κάνοντας θεραπεία με όλους τους τρόπους που θα σας πούμε σήμερα εδώ στην παρουσίασή μας. Και η θεραπεία γίνεται με αποτελέσματα που επίσης θα τα δείτε, γιατί σκεφτήκαμε έτσι με την Ιουλία να έχουμε σήμερα πολλά παραδείγματα θεραπείων, από ευχαριστήριες επιστολές που μας έχουν στείλει ασθενείς και παραδείγματα που αναφέρονται στο βιβλίο που παρουσιάζουμε. Και όλα αυτά γίνονται πάντα αποκλειστικά και μόνο ανιδιοτελώς, αυτό σημαίνει δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση, χωρίς καμία άλλη αξίωση, απέτηση από αυτόν που ζητάει την βοήθεια του θεραπευτικού τμήματος, παρά μόνο να μας ενημερώνει για την πορεία της υγείας του. Πώς είναι, πώς πάει. Λοιπόν, άρα να δούμε. Επειδή εμείς θα λέμε έτσι πράγματα, θα μιλάμε και μπορεί να φανούν κάποια στιγμή συμπυκνωμένα ή πολλά ή αν κάτι δεν το καταλαβαίνετε, μπορείτε να μας διακόπτετε, να μας ρωτάτε. Τι είναι πνευματική θεραπεία, λοιπόν. Δυνάμεις.
Και εκεί, ας πούμε, στα σημεία που μπορεί να είναι υπερφορτισμένα, τα αποφορτίζει και τα σημεία που χρειάζονται ενδυνάμωση τα ενδυναμώνει. Και έτσι εξισορροπούνται οι τρεις φορείς. Και έρχεται η θεραπεία. Της ομάδας των θεραπείων της επαφής. Μπορεί να κάνει θεραπείες έτσι, συνεχώς, καθημερινά, όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη κτλ. Εμείς μετά από κάθε... έτσι, θα ήθελα να σας δώσουμε παραδείγματα, όπως προείπα, για να το καταλάβετε. Έχουμε μια θεραπεία που θέλουμε να σας αναφέρουμε, γιατί είναι πολύ πρόσφατη. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ένα μικρό κοριτσάκι 8-9 χρονών εδώ στον Όμιλο, μαζί με την μαμά της. Και του έχει πιάσει πάρα πολύ δυνατό πόνο στο αυτί του. Την έχει πιάσει πολύ δυνατό πόνο στο αυτί του. Οπότε τη λέει η μαμά τη, γιατί δεν πα στην κυρία Κλέρι να σου κάνει θεραπεία. Πάει τσου κουτσουμπούλι το κοριτσάκι στην κυρία Κλέρι, γιατί λέει η κυρία Κλέρι δεν μου κάνει θεραπεία. Και πραγματικά το αναφέρουμε γιατί μετά η ίδια κυρία Κλέρι μα είπε ότι ήταν από τι πιο άμεσε θεραπείε που έχουν γίνει. Δηλαδή εκείνη την ώρα επί τόπου και η κυρία Κλέρι καταλάβαινε ότι γινόταν η θεραπεία και το ίδιο το παιδάκι το κατάλαβε και τη είπε ότι μου πέρασε και αυτή. Ήταν πάρα πολύ άμεση θεραπεία. Όπως αντίστοιχα, είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό της μαμάς του, τυχαίο αυτό, της μαμάς της του κόριτσου που αναφέραμε, η οποία είχε χτυπήσει το πόδι της και είχε χτυπήσει το δάχτυλό της, ήταν πλεισμένο το δάχτυλο και δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να βάλει παπούτσια κτλ. Και πάλι ζήτησε θεραπεία, γιατί σε έγινε θεραπεία της επαφής και περιγράφει η ίδια πως την ώρα που γινόταν η θεραπεία ένιωσε ότι κάποιος της έπιανε το δάχτυλο, ας πούμε, και το τράβηξε και σαν έβαλε το κόκαλο στη θέση του. Και μάλιστα ήταν τόσο έντονο αυτό που κοίταξε εκείνη την ώρα να δει, ξέρω εγώ, η κυρία Κλέρι της έκανε θεραπεία, κοίταξε λοιπόν εδώ η κυρία Κλέρι να δει μήπως μ' ακουμπάει, μου το τραβάει όντως, ας πούμε, αλλά φυσικά δεν γινόταν κάτι τέτοιο. Ήταν επίσης μια πάρα πολύ άμεση και δυνατή θεραπεία που έγινε. Φωτογραφίες από τις θεραπείες που γίνονται κάτι με την παρουσία του ασθενού στον χώρο, όπως είπαμε. Κάποιοι βρίσκονται μαζί. Λοιπόν, υπάρχει επίσης η θεραπεία εξ αποστάσεως που γίνεται εδώ στον Όμιλο.
Έτσι όπως έχει δοθεί και όπως διδάσκεται η κοινωνική θεραπεία στον όμιλο, ο θεωρούμενος ασθενής δεν χρειάζεται να είναι μαζί με τον θεραπευτή στον ίδιο χώρο. Ακριβώς επειδή, όπως είπαμε και πριν, η θεραπεία γίνεται μέσα από τις ενέργειες και τις δυνάμεις που υπάρχουν, που ρέουν στο σώμα μας, τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας, σε αυτό το ενεργειακό πεδίο. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, δεν χρειάζεται να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Μπορεί να γίνει καθώς ο θεραπευτής μαθαίνει να ενώνεται με το πνευματικό πεδίο, μαθαίνει να ενώνεται με τον ασθενή και πάλι να γίνει αυτή η μεταβίβαση των ενεργειών και των δυνάμεων από απόσταση. Λοιπόν, επίσης, λοιπόν, το θεραπευτικό τμήμα κάνει θεραπείες εξ αποστάσεως. Έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Από Αγγλία, από Ιρλανδία, από Αυστρία, από Τουρκία, δεν θυμάμαι τώρα όλες τις χώρες να σας τις πω, που ζητούν θεραπεία, τους γίνεται θεραπεία εξ αποστάσεως. Καθημερινά, όπως αναλαμβάνει, δηλαδή αναλαμβάνει την ασθενή ομάδα θεραπευτών, η οποία καθημερινά εργάζεται στο να κάνει θεραπεία εξ αποστάσεως και με την ίδια αποτελεσματικότητα με τη θεραπεία, σαν να είναι κοντά ο ασθενής, δεν υπάρχει καμία διαφορά σε αυτό, στην αποτελεσματικότητα δηλαδή της θεραπείας. Μια ευχαριστήρια επιστολή μια ασθενούς που της έχουμε κάνει θεραπεία εξ αποστάσεως. Με την παρούσα επιστολή μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω το θεραπευτικό τμήμα του Ομίλου Εξυπηρετητών για το αμέριστο ενδιαφέρον του για μένα και ειδικότερα για τις θεραπείες που μου έδιναν για το κάταγμα ανησυχίου που προκλήθηκε από πτώση. Σήμερα, ο θεράπων γιατρός μου ανακοίνωσε έκπληκτος ότι επετέθηκε το ακατόρθωτο, αφού διεύγνωσε μέσω ακτινογραφιών ότι το ισχύο κόλλησε εντός 3 μηνών, χωρίς να κάνω χειρουργική επέμβαση και μάλιστα ενώ είμαι σε αρκετά προχωρημένη ηλικία και με βαρύτατη οστεοπόρωση. Επιπλέον, θεωρώ σημαντικό να αναφέρω επιλέξει την εξής φράση του γιατρού. Συγχαρητήρια, διαψεύσατε την επιστήμη. Θεωρώ υποχρέωσή μου να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη, καθώς πιστεύω ότι η αποθεραπεία μου επετέθηκε αποκλειστικά και μόνο χάρη στις δικές σας προσευχές και ενέργειες μέσω της πνευματικής θεραπείας. Μία από τις πολλές.